Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Καπραβέλο, διευθυντή της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Καπραβέλε, καλό μεσημέρι, καλημέρα μάλλον. Καλημέρα κύριε Αντρέτο, καλημέρα, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Καταρχάς να ξεκινήσω με αυτό που είδαμε τη Δευτέρα και σήμερα. Θα μπορούσαμε να αποφύγουμε αυτό το προσπίσω, δηλαδή ανακοινώνουμε μέτρα τη Δευτέρα, ανακοινώνουμε νέα μέτρα σήμερα. Φέρνουμε πιο μπροστά αυτά της Δευτέρας. Είχαμε την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να κάνουμε πρωτοχρονιά στα νυχτερινά κέντρα και να διασκεδάζουμε. Κοιτάξτε κύριε Αντολέτο, πραγματικά εμείς μέσα από τα νοσοκομεία τι να σας πω, έχουμε βγάλει κραυγή αγωνίας εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο, θυμάμαι, όταν πλέον είδαμε αυτή την ασυνήθιστη κινητικότητα της πανδημίας που γονάτισε το νοσοκομείο μας κατά καλό καιρό, δηλαδή να βλέπουμε τέτοιες πνευμονίες τη στιγμή βέβαια που ξέρετε η μετάλλαξη Δέλτα χτύπαγε με πολλά κρούσματα στις τουριστικές περιοχές, δηλαδή επειδή ήταν νέοι δεν είχαμε την πίεση προς το σύστημα υγείας και είπαμε προσέξτε, η μετάλλαξη Δέλτα αυτή είναι υπερμεταδοτική, όταν βρει την κατάλληλη ευκαιρία με τις επαφές, τους συνωστισμούς, με τη χαλαρότητα των μέτρων, με τους μη εμβολιασμούς, θα μας δημιουργήσει τρομακτικό πρόβλημα, φιαλτικό θα έλεγα, με ένα κύμα δηλαδή, τέταρτο κύμα αντίστοιχα με τα προηγούμενα και βλέπετε ότι ό,τι είπαμε βγήκε στην πραγματικότητα δυστυχώς. Είχαμε λοιπόν ένα τσουνάμι, το τέταρτο κύμα που ακόμη δεν έχει ηρεμήσει κύριε Αντολέτο. Σήμερα έχουμε διασωληνωμένο εκτός ΜΕΘ, ποια ΜΕΘ, τρεις ολόκληρες ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, δυναμικότητα 48 κλινών, αυτή τη στιγμή είναι γεμάτες. Γεμάτες από βαρύτατες πνευμονίες από ανθρώπους που πάσχουν από τη μετάλλαξη Δέλτα. Εμείς στο νοσοκομείο δεν έχουμε δει την όμικρον μετάλλαξη. Όμως εδώ και ένα μήνα είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι και εμείς, όπως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όταν ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα ότι ξέρετε ο ιός διασπυρώμενος εξελίχθηκε. Έχουν πλέον μια νέα μετάλλαξη από τις χιλιάδες που δημιουργούνται κάθε μέρα, η οποία είναι ανησυχητική. Δηλαδή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εδώ και ένα μήνα έχει κρούσει τον κόδωνα κινδύνου προς όλες τις χώρες ότι προσέξτε αυτή η μετάλλαξη είναι κάτι το άνευ προηγουμένου. Θα τη δείτε και θα τρίβετε τα μάτια σας. Υπάρχουν βλέπετε χώρες, κλείσανε ακόμα και τα σύνορα. Ναι, ναι. Πριν τα Χριστούγεννα. Στο νοσοκομείο σας κύριε Καπραβέλο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι στην αναμονή για να μπουν σε μέθη. Είναι... Σας είπα ένας σήμερα. Αυτή τη στιγμή εμείς δώσαμε και τις 48 κλίνες να ολοκληρώσω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 20 άλλες ειδικότητες είναι υποβαθμισμένες. Δεν έχουν καμία κλίνη εντατικής για τα υπόλοιπα νοσήματα, κύριε Αντζολέτο. Δηλαδή, βλέπετε την τρομακτική πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας. Με αυτή τη λογική, επαναλαμβάνω, δεν χωρά κανένας εφησυχασμός. Δεν, η χώρα μου δεν έχει την πολυτέλεια να προχωρήσει, ξέρετε, σε μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν αργότερα. Ήδη έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί μέτρα περιορισμού των επαφών και των συνωστισμών. Διότι αν αυτό το τσουνάμι της Δέλτα μετάλλαξης προσθεθεί γρήγορα και το τσουνάμι της Όμικρον, γιατί όπως και να το κάνουμε, σας άκουσα και πριν για κάποιες ανακοινώσεις, ότι είναι ελαφρότερη. Μα με συγχωρείτε, η νοσηρότητα δεν την έχει δει κανείς ακόμα. Ακόμη και πιο μικρή νοσηρότητα να έχει, δηλαδή η αν η μετάλλαξη Δέλτα, θα σας δώσω να καταλάβετε, ένα 6% είναι αυτοί οι οποίοι προσέρχονται στα νοσοκομεία, 100% δηλαδή ασθένειες, οι περισσότεροι είναι σε ελαφρά συμπτωματολογίες. Οι 6 όμως χτυπάνε την πόρτα του νοσοκομείου και της εντατικής και της διασωλήνωσης και όλα αυτά που ακούτε. Η αν η όμικρον μετάλλαξη λοιπόν είναι η μισή νοσηρότητα να δεχτώ εγώ, που δεν υπάρχουν τέτοιες μελέτες ακόμα, υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις ότι είναι ελαφρότερη από ό,τι είναι η μετάλλαξη Δέλτα, αλλά όμως δεν είναι άμυρη συνεπειών σε επιρρεπείς ανθρώπους, δηλαδή στους πάνω από 60 και κυρίως σε ανεμβολίας τους, θα επιφέρει μεγάλη καταστροφή με την έννοια ότι είναι υπερμεταδοτική. Οπότε, ξέρετε, αυτό αντισταθμίζεται. Ναι, μεν είναι η ποιότερη, αλλά επειδή προσβάλλει περισσότερος, ο αριθμός των ασθενών που θα προστρέξουν σε ένα νοσοκομείο
ίσως να είναι μεγαλύτερος, κύριε Αντολέτο. Άρα λοιπόν, η κυρία Καπραβέλο, αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία ταλανίζονται ακόμα από τη μετάλλαξη Δέλτα και ο φόβος είναι ότι κάποια στιγμή η Όμικρον που εξαπλώνεται πάρα πολύ θα χτυπήσει και τις μεγαλύτερες ηλικίες που είναι σαφώς πιο ευάλωτες. Οπότε... δηλαδή μετά από 2-3 εβδομάδες περιμένουμε την αντίστοιχη πίεση και τρέμουμε κυριολεκτικά μήπως αυτή η νοσηρότητα που θα προκληθεί από τα κρούσματα που βλέπετε τώρα, γιατί είναι περισσότεροι είναι νέοι αυτοί οι οποίοι νοσούν αυτή τη στιγμή. Εάν όμως η νόσος μεταπηδήσει σε μεγαλύτερες ηλικίες, σε επιρρεπείς πολίτες οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, και ολοστή ακόμη και αυτοί που έχουν εμβολιαστεί δεν έχουν προλάβει να κάνουν την τρίτη δόση, διότι όπως ξέρετε οι μεταλλάξεις αχρηστεύουν ένα κομμάτι της δυναμικής των εμβολίων, ναι, με την έννοια ότι δεν έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα με το αρχικό στέλεχος. Άρα καταλαβαίνετε ότι η πίεση στο σύστημα υγείας θα είναι τέτοια που θα τους οδηγήσει σε κατάρρευση. Έχω ακούσει αρκετούς συναδέλφους σας να μιλάνε και για πολλά κρούσματα σε υγειονομικό προσωπικό πια από την Όμικρον. Πολύ καλά ρωτάτε. Το επόμενο είναι, ο μεγάλος κίνδυνος είναι η κατάρρευση των υποδομών, των κρατικών υποδομών και των κρατικών υπηρεσιών, με την έννοια ότι τα πολλά κρούσματα, ξέρετε, θα φέρουν και καραντίνες στο σπίτι. Ναι. Ήδη μέσα σε αυτή τη βδομάδα, με μια σύσκεψη που είχαμε, στη Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, 15 από το προσωπικό μας έχουν νοσήσει. Α, 15 άτομα. Και έχουν μάλιστα μπει σε καραντίνα. Μάλιστα. Δηλαδή, αν λοιπόν αυτό μεταφραστεί με τα πολλά κρούσματα που ακούτε, θα υπάρξουν προβλήματα και στις υπόλοιπες υπηρεσίες, όχι μόνο στις υγειονομικές, mm-hmm, ακόμα και των Δήμων και της αστυνομίας και των. Παντού και τις εστίασεις και παντού θα υπάρξει δηλαδή πρόβλημα με την αύξηση των κρουσμάτων. Άρα υπάρχουν αυτές οι δύο ανησυχίες. Η μία είναι η ανησυχία μήπως καταρρεύσουν οι δομές, οι κρατικές δομές και οι υπηρεσίες οι κρατικές. Και δεύτερο είναι η αντοχή του συστήματος υγείας που σας επαναλαμβάνω δεν έχουμε ξεφύγει ακόμα από το προηγούμενο κύμα και ένα νέο παλιριακό κύμα θα είναι καταστροφικό, απόλυτα καταστροφικό, κύριε Τολέ. Όλοι εσείς οι γιατροί, κύριε Καπραβέλο, που φωνάζετε τόσο καιρό και είστε σαφώς και ξεκάθαρα υπέρ της υποχρεωτικότητας, πώς ακριβώς την εννοείτε, δηλαδή υποχρεωτικότητα στους δημοσίους υπαλλήλους, στους εργαζόμενους? Χαίρομαι για την ερώτηση, κύριε Γατολέτο. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς ποτέ στην ιατρική και στην 40 χρόνια εμπειρία μου δεν είχα την έννοια της υποχρεωτικότητας με αυτή που λένε οι πολιτικοί, δηλαδή του εξαναγκασμού. Mm-hmm. Η υποχρεωτικότητα για μας είναι ότι εμείς συμβουλεύουμε και ο ασθενής συμμορφώνεται ή υπογράφει. Δεν επιβάλλουμε καμία άποψη και καμία θεωρία όσον αφορά την υγεία των ανθρώπων. Εδώ υπάρχει όμως κάτι το οποίο είναι τρομακτικό. Υπάρχει μια πανδημία η οποία δεν έχει ατομικό ενδιαφέρον. Δεν είναι δηλαδή τι γίνεται στον ίδιο τον ασθενή. Είναι ότι ο ίδιος ο ασθενής μπορεί να μολύνει το διπλανό του. Μπορεί να καταστρέψει την κοινωνία και να οδηγήσει το σύστημα υγείας σε κατάρρευση, αυτή που βλέπετε, δηλαδή τι χρωστάνε οι υπόλοιποι ασθενείς και οι υπόλοιπες παθήσεις. Άρα είναι ένα φαινόμενο, δηλαδή η υποχρεωτικότητα μπαίνει με την έννοια της κοινωνικής ευθύνης και της προστασίας υγείας, της δημόσιας υγείας. Η άρνηση να συμμορφωθεί κάποιος δεν είναι ιατρικό πρόβλημα, μπορεί να είναι κοινωνιολογικό. Ξέρετε, υπάρχουν επιστήμες που ασχολούνται με τη συμπεριφορά των ανθρώπων, είναι ανθρωπιστικές επιστήμες. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω γιατί υπάρχει αυτή η άρνηση συμμόρφωσης με ένα μέτρο, με ένα όπλο που έχουμε στα χέρια μας που προφυλάσσει τον ίδιον, προφυλάσσει τον διπλανό του, προφυλάσσει τον πατέρα του, προφυλάσσει τον παππού του, προφυλάσσει την κοινωνία και κρατάει όρθιο το σύστημα υγείας. Υπάρχουν πολλές ειδικότητες οι οποίες μπορεί να ασχοληθούν και να δουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτό να που λέμε υποχρεωτικότητα να εφαρμοστεί. Γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι, όπως ξέρετε, είτε θέλετε με πριμ, είτε με μπόνους, είτε με ποινές, είτε με οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Καταλαβαίνετε, εμείς συστήνουμε ότι αυτή τη στιγμή το επιχειρησιακό σχέδιο πάσχει, θα το έχουμε συνέχεια μπροστά μας. Οι περιορισμοί της ανθρώπινης δραστηριότητας στην εποχή μας, δεν είμαστε στην εποχή του 1600 και του 1500, όπου οι επαφές και οι συνοστισμοί ήταν ελάχιστοι. Εδώ οι επαφές είναι καθημερινό φαινόμενο. Βλέπετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλοι συναθρίζονται σε ταβέρνες, όλοι σε γήπεδα, σε θρησκευτικές εκδηλώσεις. Άρα εδώ δεν μπορούμε να στηριχτούμε
στην απομόνωση και στον περιορισμό της ανθρώπινης δραστηριότητας, αλλά το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης πρέπει να έχει κατά βάση του την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, γιατί αυτό είναι που προφυλάσσει τον άνθρωπο, την κοινωνία, την οικονομία, την υγεία, την ψυχολογία, τα πάντα. Κύριε Καπραβελό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν λίγο δραματική η τόνη, αλλά δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα και εσείς τα βιώνετε. Κύριε Αντουλέτου, ειλικρινά πηγαίνω αυτή τη στιγμή σε μια ακόμη σύσκεψη να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε τα μονοκλονικά της σώματα. Μάλιστα. Το νοσοκομείο είναι σε αναβρασμό. Δύο χρόνια μιλάμε για τα ίδια πράγματα και δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε και να συνονοηθούμε για ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Ειλικρινά, χρονιάρες μέρες, το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι έχουμε τα όπλα στα χέρια μας, αρκεί να τα χρησιμοποιήσουμε. Σας καταλαβαίνουμε. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη και καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους.